Πρώτα-πρώτα, ξεκινώντας τη σημερινή μας τοποθέτηση, θέλουμε και από αυτό το βήμα να χαιρετήσουμε τα χθεσινά συγκλονιστικά συλλαλητήρια αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα και να καταγγείλουμε βέβαια το χτύπημα του συλλαλητηρίου εδώ στην Αθήνα. Συλλαλητήρια αλληλεγγύης στο μαρτυρικό λαό της Παλαιστίνης που αντιστέκεται στην παράνομη κατοχή και τη σφαγή που επί δεκαετίες συνοδεύει αυτήν την κατοχή, μετρώντας χιλιάδες θύματα από τις δυνάμεις κατοχής του Ισραήλ, η αντιδραστική κυβέρνηση του οποίου στρέφεται τελικά και ενάντια στον ίδιο το λαό του, που δεν διστάζει να βομβαρδίζει ακόμα και νοσοκομεία. Και αυτό το λέτε εσείς αυτοάμυνα. Η αλληλεγγύη οφείλει να συνεχιστεί και να δυναμώσει. Γιατί όποιος θέλει πραγματικά την ειρήνη στην περιοχή οφείλει να σταθεί στο πλάι του Παλαιστινιακού λαού. Γιατί, ξέρετε, ποτέ δεν θα πάψει η σωστή πλευρά της ιστορίας να βρίσκεται εκεί όπου βρίσκεται η πάλη των λαών για τη λευτεριά και για το δίκιο. Αυτή θα είναι πάντα η σωστή πλευρά της ιστορίας. Τώρα, για την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωματώνεται σήμερα στο ελληνικό δίκαιο και τροποποιήθηκε αυτή το 2022 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς τον οδηγό τους στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Να πούμε εδώ ότι πρόκειται για έναν ακόμα κρίκο και τίποτα περισσότερο στην αλυσίδα της πολιτικής της λεγόμενης απελευθέρωσης της αγοράς των οδικών μεταφορών και των διεθνών αλλά και των εσωτερικών. Από την απελευθέρωση βέβαια αυτή ευνοείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιταχύνεται και η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου που δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στο μεταφορικό κλάδο των εμπορευμάτων. Ενισχυμένες φυσικά βγαίνουν και οι ελληνικές μεταφορικές μεγάλες εταιρείες και μη μεταφορικές, οι οποίες διευκολύνονται στην εκμίσθωση του στόλου τους στο εξωτερικό, όταν αυτός δεν χρησιμοποιείται βέβαια για ίδια χρήση. Αυτό ακριβώς επιδιώκεται με τις ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου, όπου δίνεται η δυνατότητα στις μεγάλες μεταφορικές εταιρείες να μειώνουν το κόστος και άρα να αυξάνουν την κερδοφορία τους. Μόνο που όμως, ξέρετε, εξαιτίας ακριβώς αυτής της περαιτέρω ισχυροποίησης των μεγάλων μεταφορικών επιχειρήσεων, συνθλίβονται και οδηγούνται στην εξαφάνιση οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι του κλάδου των μεταφορών εμπορευμάτων με τα φορτηγά δημόσιας χρήσης που διαθέτουν, ενώ ταυτόχρονα για τους ίδιους ακριβώς λόγους, στο βωμό της κερδοφορίας πάντα των μεγάλων εταιριών, θυσιάζονται και τα δικαιώματα των εργαζομένων που εργάζονται σε όλα αυτά τα μισθωμένα οχήματα. Παντού, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά και στη χώρα μας. Εδώ θα μπορούσε κάποιος να πει, καλόπιστα, καλά, μήπως όλα αυτά που λέει το ΚΚΕ για την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έφερε και το νομοσχέδιο το σημερινό, περί ενίσχυσης της ελεύθερης κυκλοφορίας, περί το ότι αυτές οι μεγάλες μεταφορικές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να εκμεταλλευτούν τις χαμηλές τιμές που υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη για να μεγαλώσουν τα μερίδια αγορά τους. Μήπως τέλος πάντων όλα αυτά αποτελούν κάποια αφαίρετα υπερβολικά συμπεράσματα του ΚΚΕ. Όχι, και θα δείτε γιατί. Γιατί αυτά ακριβώς λέει και η ίδια η αιτιολογική έκθεση, η οποία λέει ότι η συγκεκριμένη οδηγία που σήμερα ενσωματώνεται επιδιώκει, λέει, τον εξυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που αφορά στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, προβλέποντας ιδίως την υποχρέωση των κρατών μελών να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων, ώστε, εδώ, δώστε την προσοχή σας, ώστε οι επιχειρήσεις να εποφελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης μισθωμένων οχημάτων. Δεν το λέμε εμείς. Το νομοσχέδιο το λέει. Είναι καινούργια άραγε τα ζητήματα τα οποία εισάγονται με το νομοσχέδιο. Φυσικά και όχι. Θυμίζουμε ότι η αρχική οδηγία του 2006 επέτρεπε από τότε στα κράτη-μέλη να περιορίζουν τη χρήση μισθωμένων οχημάτων, μεταφοράς εμπορευμάτων,
μεικτού βάρους άνω των 6 τόνων. Από εκεί και πάνω μπορούσαν, είχαν δικαιώματα περιορισμού. Και περιόριζε τη χρήση οχήματος που είχε μισθωθεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο που ήταν εγκατεστημένη η επιχείρηση που το μίσθωνε. Τώρα, στην πατρίδα μας, στη χώρα μας, το ζήτημα ξεκίνησε από προηγούμενους νόμους της λεγόμενης απελευθέρωσης με τα μνημόνια, που εισήγαγαν την ευρεία χρήση φορτηγών ιδιωτικής χρήσης στην εμπορευματική μεταφορά, με σοβαρές φυσικά έκτοτε αρνητικές συνέπειες για τους ελεύθερους επαγγελματίες του κλάδου, που τυχαίνει να έχουν στην κατοχή τους ένα φορτηγό δημόσιας χρήσης. Και πριν ξεκινήσει στα γεμάτα το 2012 με το δεύτερο μνημόνιο, γιατί τότε ξεκίνησε η εφαρμογή αυτής της πολιτικής της λεγόμενης απελευθέρωσης, υπήρχαν, ξέρετε, μέχρι τότε πάρα πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την εκτέλεση εμπορευματικών μεταφορών αποκλειστικά και μόνο με φορτηγά δημόσιας χρήσης. Και το 2012, που είναι μια χρονιά τομή, με τον μνημονιακό νόμο του Δευτέρου Μνημονίου, το 4093, δίνεται η δυνατότητα μίσθωσης και σε φορτηγά ιδιωτικής χρήσης. Τότε είναι που αρχίζει να ξετυλίγεται για τα καλά το pullover της προστασίας των μικρών επαγγελματιών στις εμπορευματικές μεταφορές. Και από τότε αυτό βέβαια συνεχίζεται μεθοδικά, με επιμέρους μικρές ρυθμίσεις, την ίδια ρότα από όλες τις κυβερνήσεις, ώσπου φτάνουμε σήμερα και στο σημερινό νομοσχέδιο, με το οποίο απελευθερώνεται περαιτέρω και σε μεγαλύτερο βάθος βέβαια, και άρα οξύνεται στο έπακρο ο μεταφορικός ανταγωνισμός σε βάρος των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών οδηγών των φορτηγών δημόσιας χρήσης. Η ισχύουσα αυτή από το 2000 οδηγία, η νέα δηλαδή, που ενσωματώνεται, καταργεί όλους αυτούς τους περιορισμούς και τα δικαιώματα που είχαν τα κράτη-μέλη επί των περιορισμών, με στόχο να επιτρέψει βέβαια να χρησιμοποιούνται στο έδαφος κάθε κράτους μέλους, οποιοδήποτε, οχήματα που έχουν μισθώσει επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, και να χρησιμοποιούνται οχήματα μισθωμένα σε άλλο κράτος μέλος για 2 διαδοχικούς μήνες. Σύμφωνα δε με την οδηγία, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κάνουν χρήση και εκείνου του αριθμού οχημάτων, ο οποίος φτάνει μέχρι το 25% του συνολικού στόλου των οχημάτων που τους ανήκουν. Δεν είναι και μικρός, δεν τον λες και μικρό αυτόν τον αριθμό. Με λίγα λόγια, η ενσωμάτωση αυτής της κοινοτικής οδηγίας αποσκοπεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος και την ταχύτητα για τις διαδικασίες μίσθωσης φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης για όλες τις κατηγορίες πια την επάρκειά τους, οξύνοντας με αυτόν τον τρόπο, εκεί οδηγεί, οξύνοντας τον ανταγωνισμό υπέρ των μεγαλύτερων εταιριών, οι οποίες βεβαίως έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης πιο σύγχρονων οχημάτων. Είναι πάλι αυτά, να αναρωτηθούμε ξανά, κάποια αυθαίρετα συμπεράσματα που λέει, που βγάζει το ΚΚΕ? Όχι. Τα αναφέρει και αυτά με σαφήνεια και πάλι η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο. Ακούστε τι λέει. Επιδιώκεται, λέει, η ενίσχυση της επιχειρησιακής ευελιξίας των επιχειρήσεων που μεταφέρουν εμπορεύματα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, και η αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των εν λόγω επιχειρήσεων. Επίσης, μέσω της μίσθωσης οχημάτων θα διευκολυνθεί η αντικατάσταση του στόλου οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα λιγότερο ρυπογόνα στις μεγάλες εταιρείες. Η λογική είναι απλή. Η πλήρης απελευθέρωση της διαδικασίας μίσθωσης-εκμίσθωσης από οπουδήποτε για οτιδήποτε. Και το καινούριο κρίσιμο στοιχείο φυσικά είναι ότι πλέον στη διαδικασία αυτές της μίσθωσης των οχημάτων δεν έχει καμία απολύτως σημασία σε ποια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδοθεί η άδεια ενός οχήματος. Αυτό όμως, ξέρετε, αυτό για τους μικρούς επαγγελματίες των οδικών μεταφορών, που συνήθως δραστηριοποιούνται με φορτηγά δημόσιας χρήσης, τους υποχρεώνει και τους οδηγεί σε ένα διαρκές κυνήγι για να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν το δικό τους όχημα. Και αυτό σημαίνει αυξημένο κόστος για αυτούς. Την ώρα, αυξημένο κόστος την ώρα που το εισόδημά τους συνεχώς συμπιέζεται. Άρα δυσχεραίνεται η θέση τους, σε συνθήκες μάλιστα όπου δεν προβλέπεται και κανενός είδους στήριξη αυτών των ανθρώπων
όπου θα έπρεπε φυσικά να αφορά αυτή η στήριξη την επιδότησή τους για να ανανεώσουν τα φορτηγά τους, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, ή με μέτρα τα οποία θα μείωναν το κόστος λειτουργίας των οχημάτων τους. Την επιδότηση, ας πούμε, για τη μείωση των τιμών των καυσίμων, λέμε εμείς, ένα παράδειγμα. Μονάχα όποιος δεν θέλει, δεν το βλέπει αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή αυτού του ανταγωνισμού, ότι αποβαίνει σε βάρος των μικρών μέχρι σε εξαφανίσεως. Και είναι αυτό άλλο ένα αποκαλυπτικό παράδειγμα για τον πραγματικό χαρακτήρα αυτής της διεθνικής καπιταλιστικής ένωσης που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει εγγεγραμμένο και το αποδεικνύει συνεχώς στο DNA της, εγγεγραμμένο ως πρώτη προτεραιότητα τις ειδικές και συνολικές ανάγκες του κεφαλαίου και όχι βέβαια των λαών των κρατών μελών της. Θέλουμε να σταθούμε ιδιαίτερα σε 4 άρθρα αυτού του νομοσχεδίου που χαρακτηρίζουν την αντιλαϊκότητά του. Άρθρο 14, ξεκινάω από το ελαφρύ. Άρθρο 14. Εκεί στις εξουσιοδοτικές διατάξεις προβλέπεται η δυνατότητα με υπουργική απόφαση να αλλάζουν οι όροι ακόμα και αυτού και αυτών των όρων που προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που ψηφίζεται τώρα. Και φυσικά οι όροι αυτοί θα αλλάζουν ανάλογα με τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών και των μεγάλων μεταφορικών επιχειρήσεων. Έτσι δεν είναι? Πάμε στο άρθρο 7. Ακούστε, εδώ προβλέπει τη δυνατότητα να εκμισθώνουν τα φορτηγά τους οχήματα, ξέρετε ποιοι, εσείς ξέρετε, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων. Να τα εκμισθώνουν πού? Σε μη μεταφορικές επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες μη μεταφορής. Δηλαδή, οι ήδη με πενιχρά μηχανοκίνητα μέσα ευρισκόμενοι Δήμοι οθούνται ακόμα και αυτά τα λίγα που διαθέτουν να τα εκμισθώνουν, προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδά τους. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτά τα αυτοκίνητα οι Δήμοι, αυτά τα φορτηγά δεν τα χρειάζονται? Και αν, λέμε αν, εξαιτίας ενός φυσικού φαινομένου αυξηθούν οι ανάγκες και χρειάζονται αυτά τα φορτηγά αυτοκίνητα, τι θα γίνει τότε? Πρόκειται για απαράδεκτη διάταξη, η οποία ρίχνει κι άλλο νερό, γιατί αυτός είναι ο σκοπός αυτής της διάταξης, ρίχνει κι άλλο νερό στο μήλο της επιχειρηματικής λειτουργίας των Δήμων. Άρθρο 28. Αφορά ειδικότερα την περιοχή της Θεσσαλονίκης, γιατί με το άρθρο αυτό ομολογείται έμεσα, αλλά πολύ ουσιαστικά, η ταλαιπωρία η οποία περιμένει το λαό της Θεσσαλονίκης από το έργο του flyover στον περιφερειακό της πόλης. Η πόλη αναμένεται να ζήσει και ήδη έχει αρχίσει να ζει πραγματικά ασφυκτικές κυκλοφοριακές συνθήκες. Επήγει λοιπόν, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, δεν έχετε σκοπό να το κάνετε μάλλον, επήγει μια συνολική κυκλοφοριακή μελέτη, μακριά, ξέρετε, από αυτά τα φτηνά πυροτεχνήματα του εντυπωσιασμού. Φυσικά και πρέπει να αναβαθμιστεί ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας. Αλλά όχι με τον τρόπο αυτό και όχι βέβαια με την ανάθεση των ΣΔΙΤ σε μια ιδιωτική εταιρεία και τον flyover. Και σε κάθε περίπτωση, καμία παρέμβαση στον περιφερειακό έως ότου λειτουργήσει επιτέλους αυτό το μετρό που όλο τα ακούμε και ποτέ δεν γίνεται και ομαλοποιηθεί η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πόλη. Άρθρο 30. Η υποστελέχωση των περιφερειακών αεροδρομίων, γιατί σε αυτά αναφέρεται το άρθρο, βρίσκεται στο κόκκινο. Στο κόκκινο κυριολεκτικά, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ομαλή εκτέλεση των πτήσεων, αλλά και για την ασφάλεια αυτών των πτήσεων. Και πώς πάτε τώρα εσείς να αντιμετωπίσετε αυτή την υποστελέχωση? Εντατικοποιώντας την εργασία των όσων λίγων έχουν απομείνει και εργάζονται σε αυτά τα περιφερειακά αεροδρόμια, αλλά και θεσμοθετώντας με αυτό το άρθρο τις υποχρεωτικές μετακινήσεις εργαζομένων από άλλα αεροδρόμια. Λες και σε άλλα αεροδρόμια στα κεντρικά περισσεύουν οι εργαζόμενοι, που δεν επιτρέπεται, λέει, αυτές οι μετακινήσεις να υπερβαίνουν τις 180 μέρες. 6 μήνες δηλαδή, το μισό χρόνο. Και όλα αυτά όταν σε όλα μα όλα τα αεροδρόμια υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, μικρές ή μεγάλες. Σε ορισμένα μάλιστα επαρχιακά αεροδρόμια έχει απομείνει ένας μονάχα εργαζόμενος. Οπότε αν αυτός πάθει κάτι,
Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε αυτό το αεροδρόμιο. Θα κλείσει μάλλον αυτό το αεροδρόμιο. Και τι λέτε με αυτό το άρθρο 30, τι λέτε, το λέτε καθαρά. Ξεχάστε τις προσλήψεις που αυτά τα αεροδρόμια χρειάζονται και αρκεστείτε στις μετακινήσεις, τις υποχρεωτικές. Πρόκειται για απαράδεκτη διάταξη, η οποία σχετίζεται και πρέπει να το προσέξετε αυτό, όχι μονάχα με την ομαλή εκτέλεση, αλλά και με την ίδια την ασφάλεια των πτήσεων. Η λύση βέβαια βρίσκεται στην πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν επιτέλους όλες οι ανάγκες που υπάρχουν και στα περιφερειακά και στα κεντρικά αεροδρόμια. Δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ 1-2 λεπτά για να ολοκληρώσω. Για το δεύτερο μέρος, με το οποίο μια άλλη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθεί την υλοποίηση του λεγόμενου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Κοιτάξτε, πρόκειται για την εκτέλεση μιας σειράς συνοριακών διευρωπαϊκών οδικών δικτύων, προκειμένου να επιταχύνεται, περί αυτού πρόκειται, να επιταχύνεται η διακίνηση και η μεταφορά των προϊόντων εμπορευμάτων των πολυεθνικών στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων με αυτήν χωρών. Αποτελεί δηλαδή ένα ακόμα βήμα για την ενιαιοποίηση αυτής της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, απόλυτη προτεραιότητα, απόλυτη, στα διευρωπαϊκά διασυνοριακά δίκτυα από τη μια και από την άλλη, ένα υποσυντηρημένο εσωτερικό εθνικό οδικό δίκτυο, όπου ιδίως το επαρχιακό δίκτυο βρίσκεται σε μια τραγική, σε πολύ άσχημη, σε άθλια κατάσταση και αποτελεί κίνδυνο κυριολεκτικά για την οδήγηση. Προτεραιότητες είναι αυτές και εσείς έχετε, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες προτεραιότητες. Τώρα, για την τροπολογία, και με αυτό θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, δύο λόγια αρχικά για την τροπολογία σχετικά με την οικονομική ενίσχυση των όσων έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές. Αντί να δώσετε στη Θεσσαλία σε κάθε πλημμυροπαθή οικογένεια 1.500 ευρώ που ζητάνε οι άνθρωποι εκεί, με 300 ευρώ αύξηση για κάθε παιδί, αντί να δώσετε ουσιαστική οικονομική ενίσχυση σε όσους χάσαν τη δουλειά τους, και δεν είναι λίγοι αυτοί και δεν μπορούν να δουλέψουν, αντί να δώσετε ένα επίδομα ειδικού σκοπού ίσο με το βασικό μισθό σε όσους επαγγελματίες δεν μπορούν να εργάζονται, αντί να αναστείλετε τα χρέη όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν χάσει τα σπίτια τους, τις περιουσίες και τις δουλειές τους, αντί να αναστείλετε τα χρέη τους σε εφορίες, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, τουλάχιστον για 6 μήνες, εσείς τι κάνετε? Τους δίνετε, λέει, 44 ευρώ για κάθε άτομο για έξοδα μέχρι 220 ευρώ, προσαυξημένο κατά 100 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας και μέχρι 1.000 ευρώ. Τώρα, αυτό πώς να το πει κανείς? Πώς να το πει? Να το πει εμπεγμό? Να το πει κοροϊδία? Διαλέξτε εσείς τη λύση. Πάντως, ικανοποίηση των αναγκών αυτών των ανθρώπων, των άμεσων, τώρα δεν είναι. Ευχαριστώ.